και εξήγηλε δημοψήφισμα για τη Δανειακή Συμφωνία. Το πρώτο, η πρόταση εμπιστοσύνης, είναι κραυγή αγωνίας ενός Πρωθυπουργού που νιώθει να έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση μέσα στην κοινωνία. Το ζήτησε και το περασμένο Ιούνιο και τώρα το ξαναζητάει. Το δεύτερο, η εξαγγελία δημοψηφίσματος, είναι απόδειξη εσχάτου αδιεξόδου και αποκάλυψη ακρότατης ανευθυνότητας. Εξαγγέλλεται δημοψήφισμα με το οποίο ο ελληνικός λαός καλείται να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι πάνω σε μια ευρωπαϊκή συμφωνία που σήμερα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν υφίσταται, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Και επειδή η συμφωνία αυτή τίθεται ξαφνικά υπό την αίρεση του ελληνικού δημοψηφίσματος, είναι πιθανό να μην υπάρχει ούτε σε 2 μήνες από τώρα. Γιατί πώς θα δεχτούν οι τράπεζες εθελοντικό κούρεμα των ελληνικών ομολόγων τους, αν δεν γνωρίζουν κατά πόσο το δέχεται η ίδια η Ελλάδα? Πώς θα δεχτούν οι δανειστές μας να προσδιορίσουν τους όρους υπό τους οποίους θα μας δανείσουν, αν δεν γνωρίζουν προηγουμένως τι δέχεται και τι όχι η Ελλάδα? Όλα πιάνε στον αέρα. Η κυβέρνηση έφερε μια συμφωνία που η ίδια έσπευσε να την ακυρώσει λίγα 24 ώρα αργότερα. Αν η συμφωνία ήταν καλή όπως ισχυρίζεται, γιατί την ακυρώνει τώρα? Και αν δεν ήταν καλή, τότε γιατί πανηγύριζε όταν την έφερε? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο η Δανειακή Συμφωνία βρίσκεται υπό την αίρεση του ελληνικού δημοψηφίσματος, δεν θα κλείσει. Όμως όσο δεν κλείνει, δεν μπορεί να τεθεί και σε δημοψήφισμα. Αυτή η κραυγαλαία αντίφαση δείχνει τον ακραίο πανικό της κυβέρνησης. Και μια τέτοια κυβέρνηση σε τέτοιο πανικό είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγει το γρηγορότερο. Για να σταματήσουν οι ακραίοι τυχοδιοκτισμοί στην πλάτη της Ελλάδας, ο κύριος Παπανδρέου έβαλε τη χώρα στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας καταιγίδας για το προσωπικό του συμφέρον. Φτάσαμε στο απίστευτο σημείο οι δικοί του υπουργοί και βουλευτές να του λένε να φύγει και αυτός να παραμένει. Επιτέλους, τι στόχο έχετε κύριε Παπανδρέου? Να διαλύσετε την Ελλάδα? Αλλά μας κάνει και μαθήματα υπευθυνότητας αυτός που παίζει κορώνα γράμματα το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Γιατί η πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη μας νοιάζει κύριε Παπανδρέου. Εσείς κανέναν δεν απασχολείτε πια και σας έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα. Η εξαγγελία δημοψηφίσματος όμως είναι κάτι παραπάνω από κίνηση πανικού. Είναι και το άκρον άωτον της ανευθυνότητας. Καλούν τον ελληνικό λαό να απαντήσει ουσιαστικά με ένα ναι ή με ένα όχι. Σε τι ακριβώς? Σε μια δανειακή σύμβαση που δεν έχει ολοκληρωθεί, που δεν μπορεί, δεν είναι εύκολο πια να ολοκληρωθεί και που μέχρι στιγμής συνοδεύεται από μια πολιτική, από τα μέτρα τα οικονομικά, η οποία έχει ήδη αποτύχει πλήρως. Όμως οι δανειακές συμβάσεις δεν τίθεται προς έγκριση. Οι πολιτικές που τις συνοδεύουν τίθεται προς έγκριση. Η προηγούμενη δανειακή σύμβαση το Μάιο του 10 δεν ψηφίστηκε ούτε καν από τη Βουλή. Και όταν άλλαξε τον περασμένο Μάρτιο με την επιμήκυνση, σας θυμίζω, από πληρωμής και τη μείωση των επιτοκίων, και πάλι δεν κλήθηκε να ψηφίσει η Βουλή. Και όταν ξανάλλαξε τον περασμένο Ιούλιο με τη συμφωνία που έγινε τότε για μικρότερο κούρεμα, πάλι δεν ψήφισε η Βουλή. Αντίθετα, τα μέτρα πολιτικής που δεσμεύεται να λάβει η χώρα εγκρίνονται από τη Βουλή. Αυτό έγινε το Μάιο του 10 με το μνημόνιο, και όταν άλλαξαν τα μέτρα πολιτικής και προσθέθηκαν νέα με το μεσοπρόθεσμο, πάλι ψηφίστηκαν από τη Βουλή. Εδώ γιατί ακριβώς θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα? Για αυτό που δεν χρειάζεται να ψηφίσει καθόλου, ή για αυτό που πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από τη Βουλή? Όποιος θέλει να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο διαχωρίζει τη δανειακή σύμβαση από την πολιτική που τη συνοδεύει και προσπαθεί να αλλάξει την πολιτική αυτή για να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της, να πληρώσει τα δάνειά της και να βγει κάποτε από την κρίση. Αλλαγή πολιτικής είναι αυτό που απαιτούν οι περιστάσεις. Αλλαγή πολιτικής απαιτεί και η οικονομία και η κοινωνία. Η κυβέρνηση όμως εκβιάζει το λαό να αποδεχθεί τη δανειακή σύμβαση και τη λάθος πολιτική ταυτόχρονα, και διακινδυνεύει
να απορρίψει ο λαός τη λάθος πολιτική και μαζί να απορρίψει και τη Δανειακή Σύμβαση. Πράγμα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την ευρωπαϊκή ένταξη της Ελλάδας και την ίδια την υπόσταση της Ευρωζώνης. Μας ρώτησαν τα ξημερώματα μετά το Υπουργικό του Συμβούλιο γιατί αγωνιούμε. Δεν θέλαμε Δανειακή Σύμβαση και τώρα τι θέλουμε να εγκριθεί. Το επαναλαμβάνω για να το καταλάβουν ακόμα και εκείνοι που βρίσκονται σε πανικό. Η Δανειακή Σύμβαση ποτέ δεν τέθηκε για έγκριση. Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που τη συνοδεύουν απορρίψαμε και απορρίπτουμε. Όμως προσέξτε τι εγκληματικό σοφίστηκε ο κύριος Παπανδρέου. Αντί να κάνει τη διάκριση μεταξύ της Δανειακής Σύμβασης και των οικονομικών μέτρων, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε οικονομική πολιτική, ταυτίζει τα δύο μαζί για να δέσει χειροπόδαρα τους Έλληνες στην πολιτική αυτή, εκβιάζοντας έτσι τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Παπανδρέου λοιπόν μας λέει, είτε ψηφίστε μια και έξω, με ένα ναι ή με ένα όχι, όλα αυτά που σας φέρνω, είτε καταψηφίστε τα και πάρτε εσείς την ευθύνη να βγούμε από την Ευρώπη. Ιδού ο χονδροειδής, απίστευτος εκβιασμός. Δηλαδή μας λέει, εδώ που σας έφερα, έχετε ανάγκη τη νέα Δανειακή Σύμβαση. Γι' αυτό εγκρίνετε την και μαζί εγκρίνετε, να εγκρίνετε θέλοντας και μη και την πολιτική που έχει οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο. Και κινδυνεύει έτσι ο ελληνικός λαός. Για να απορρίψει την πολιτική που τον οδήγησε σε φιάλτη, να απορρίψει μαζί και το νέο δάνειο, βυθίζοντας το χάος και την Ελλάδα και την Ευρώπη και εκτροχιάζοντας και την πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη. Ποιο λοιπόν θα είναι το ερώτημα που θα θέσουν στο δημοψήφισμα? Αν οι Έλληνες εγκρίνουν τη Δανειακή Σύμβαση που δεν γνωρίζουν και που είναι δύσκολο να κλείσει όσο δεν την εγκρίνουν? Αν οι Έλληνες εγκρίνουν τη γενικότερη συμφωνία που όμως περιλαμβάνει και τις δεσμεύσεις για εφαρμογή μιας πολιτικής που ήδη πάντες γνωρίζουν ότι έχει αποτύχει πλήρως? Αν οι Έλληνες εγκρίνουν την παραμονή της χώρας στο ευρώ? Και αν θέλουν να παραμείνουν στο ευρώ και να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτής της δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά με αλλαγές σε μια πολιτική που ήδη τους έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, τι ακριβώς θα ψηφίσουν, ναι ή όχι? Η πολιτική ηγεσία μιας χώρας οφείλει να δίνει επιλογές στον κόσμο για να εκφραστεί, όχι να εκβιάζει τη θέληση του κόσμου σε πλήθος ερωτημάτων που όλα θα πρέπει να απαντηθούν μόνο μιας, με ένα ναι ή με ένα όχι. Όταν θέτεις πολλαπλά διλήμματα σε δημοψήφισμα και αναγκάζεις τον κόσμο με ένα ναι ή με ένα όχι να απαντήσεις σε όλα, τότε κάνεις εκβιασμό. Όταν εκβιάζεις, δεν ζητάς από το λαό να εκφραστεί, τον πιθαναγκάζεις. Και όταν προσπαθείς να πιθαναγκάζεις το λαό, τότε μπορείς να πάρεις την αντίθετη απάντηση από εκείνη που περιμένεις. Να γιατί ζήτησε εκλογές πάση θυσία, για να πάμε από την αστάθεια και το χάος που μας οδηγεί ο κύριος Παπανδρέου στη δημοκρατική σταθερότητα.